Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα έχουμε στο Βήμα, στο μέσο live streaming, το πρώτο ΕΠΑΛ και Σαριανής και συγκεκριμένα τον υπεύθυνο έργου για τα σχέδια δράσης, κύριο Άγγελο Μακρύ, με ένα μαθητή και θα παρουσιάσουν την εμπειρία και τις απόψεις τους από την πιλωτική φάση για το πρόγραμμα ΦΑΕΘΟΝ, την κατασκευή του πρότυπου οχήματος που έχουν κάνει. Καλησπέρα σας. Μιλάμε από το πρώτο ΕΠΑΛ και Σαριανής. Ονομάζομαι Μακρύς Άγγελος, μηχανολόγος. Είμαι υπεύθυνος του σχεδίου δράσης που πραγματοποίησαμε πέρσι. Και μαζί μου είναι δύο από τους μαθητές που συμμετείχαν στο έργο. Ο Νίκος ο Σαγκελαρίου που πέρσι ήταν στην πρώτη τάξη και φέτος είναι στην τρίτη τάξη. Και ο Κωνσταντίνος Θανάσης, ο οποίος ήταν πέρσι στην τρίτη τάξη και φέτος είναι στη Γάμα. Και ήταν από τα βασικά μέλη της ομάδας. Δεν μπορεί να είμαστε ολόκληρη ομάδα, βέβαια, που συμμετείχαμε στο έργο. Καταρχήν, θέλουμε να πούμε πρώτα απ' όλα ότι είμαστε όντως αρκετά ευχαριστημένοι και τυχεροί που καταφέραμε να βρεθούμε σε μια τέτοια διαδικασία και μας δόθηκε μέσα από το πρόγραμμα η δυνατότητα να μπλέξουμε τους εαυτούς μας σε ένα σχέδιο δράσης, μια πραγματική εφαρμογή που λείπει από την πραγματικότητα του σχολείου μας και νομίζω από το σχολείο που έχουμε περάσει τα χρόνια που βρίσκουμε στην εκπαίδευση. Το σχέδιο δράσης για μας ήταν μια ευκαιρία να συνεργαστούμε, να φτιάξουμε μια ομάδα. Να έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πρακτικό στόχο, κάτι που λείπει και από τις υποδομές των εργαστηριακών κέντρων σε πολύ μεγάλο βαθμό, ήθελα στον τομέα που επιλέξαμε εμείς να ασχοληθούμε στα οχήματα, και σε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο ήταν πραγματικά πάρα πολύ πιεσμένο την περσινή χρονιά, να καταφέρουμε όχι μόνο να φτιάξουμε μια κατασκευή, αλλά να την φέρουμε και στο επίπεδο να μπορεί να παρουσιαστεί ένα πολύ σοβαρό επίπεδο. Το τέλος της διαδικασίας στην οποία είχε καμιστήσει. Το σημαντικό στην όλη ιστορία δεν ήταν το αποτέλεσμα του έργου. Το σημαντικό δεν ήταν η εξωστρέφεια που απέκτησε το σχολείο, που ήταν πάρα πολύ σημαντική με το σχολείο. Το σημαντικό ήταν ότι για πρώτη φορά μέσα σε ένα σχολείο συνεργάστηκαν παραπάνω από δύο τομείς, συνεργάστηκαν έξι τομείς. Συνεργάστηκαν όλες οι ειδικότητες του σχολείου πάνω σε μια κεντρική ιδέα. Η κεντρική μας ιδέα ήταν η δημιουργία ενός οχήματος ελεύθερου χρόνου. Η δική μας ιδέα ήταν ο ΦΑΕΘΟΝ. Η ουσιαστική όμως ιδέα ήταν να βάλουμε τα παιδιά να δουλέψουν και ρεαλιστικές. Μάλιστα πάρα πολύ πιεστικές συνθήκες γιατί πέρσι το να θυμίσουν πώς το ξέρουν. Πώς το ξέρουν από τους πιο σωστούς, το ξέρουν ότι τα σχέδια δράσης πραγματοποιήθηκαν σε πάρα πάρα πολύ στενό χρόνο. Είχαμε 52 ημέρες για να σχεδιάσουμε, κατασκευάσουμε, παρουσιάσουμε ένα όχημα. Ήταν πραγματικά μια πολύ εντυπωσιακή συνθήκη εργασία για όλους και τους συναδέλφους και τους καθηγητές. Προσωπικά για μένα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Είχαμε σε άλλη επαφή με τους μαθητές μας, δουλέψαμε σε εξαιρετικούς χρόνους, δουλέψαμε από γεννήματα, Είδαμε και είδαν και τα παιδιά ότι οι καθηγητές τους δεν είναι μόνο θεωρία, δεν είναι μόνο λογική στο βήμα, μπορούν να κάνουν πράγματα και μπορούν και οι ίδιοι να κάνουν πράγματα, δεν ξέρω το πεποίθηση. Αυτό για μένα ήταν το πιο ενδιαφέρον σημείο στην ιστορία, το ότι ξαφνικά βρεθήκαμε, αφού είχαν λήξει οι εξετάσεις της σχολικής χρονιάς, να είμαστε καθημερινά μέχρι τις 27 Ιουνίου, το εργαστήριο μας, τα εργαστήριά μας, να σχεδιάσουν και να ολοκληρώνουν έργο. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας τα παιδιά αυτά απέκτησαν ενδιαφέρον πέρα από το ωράριο του σχολείου. Έβαλαν κάτι πραγματικά στο μυαλό του. Όχι μόνο κατασκευάσαν ένα όχημα, έφτιαξαν μια παρουσίαση, σχεδίασαν ένα λογότυπο που φαίνεται στην πλάτη μα στο πάνελ που φτιάξαν τα παιδιά. Έβαλαν την ψυχή του σε αυτό το έργο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στου μαθητέ μου, γιατί νομίζω ότι αυτοί μπορούν να περιγράψουν πολύ πιο σαφήνεια και αποκόμισαν πραγματικά οι ίδιοι. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι αυτό που τυχερό, αν και κουράστηκα πάρα πολύ, γιατί αυτό απαιτεί πάρα πολύ από του καθηγητέ του για να λειτουργήσει. Θεωρώ ότι είναι αυτό που τυχερό που κατάφερα να βρεθώ σε αυτή τη διαδικασία και να ολοκληρώσω ένα έργο μαζί με τον εαυτό μου που είναι ρεαλιστικό. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλά, αλλά. Άγγελε, περίμενε ένα λεπτό να τα πω εγώ αυτά. Ωραία. Προσωπικά θεωρώ τον εαυτό μου αρκετά τυχερό. Που ενεπλάκησα σε αυτή τη διαδικασία, γνώρισα τους μαθητές μου και με γνώρισαν μαθητές μου πέρα από το 45 λεπτό της
τάξεις και φτάσαμε να καταφέρουμε μαζί να βρούμε ένα στόχο και να τον ολοκληρώσουμε σε πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και θέλω να δώσω για αυτό το λόγο τους μαθητές μου. Απλά να μιλάνε λίγο δυνατά οι μαθητές. Έχουμε ένα πρόβλημα... Φαέθον ήταν το αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε, είναι το όνομά του. Και συνεργάστηκαν, μας είπε ότι συνεργάστηκαν όλοι οι τομείς του σχολείου για την κατασκευή. Ενεπλάκησαν όλοι οι καθηγητές και κάθε ένας από τους τομείς σχεδίασε ένα μέρος για τη δημιουργία αυτού του πιλωτικού έργου που ήταν ενταγμένο μέσα στα σχέδια δράσης και σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, γιατί είχαμε προβλήματα με τη χρηματοδότηση εμείς τα πιλωτικά και έτσι είχαμε πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε τα έργα. Κατάφεραν λοιπόν να κατασκευάσουν το Φαέδοντα, που είναι ένα όχημα υβριδικό που όχι μόνο κατασκευάστηκε από όλους τους τομείς, αλλά παρουσιάστηκε, είναι ένα όχημα που κινείται και πραγματικά είναι ένα θαυμαστό έργο, γιατί εκτός από το αποτέλεσμα είχε να κάνει και με αυτό τη συνεργασία σε όλων των τομέων του σχολείου. Καλά δεν τα λέω? Να δώσουμε και το βήμα στα παιδιά. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Θανάσης. Εγώ ήμουν ο κατασκευαστής, ο σχεδιαστής του μηχανικού σπιτιού και βοήθησα και σε άλλους τομείς. Το project έχω να λειτουργώ ως μια ομάδα με τα παιδιά που υλοποιήσαμε αυτό το project. Και θα μπορούσα να πω ότι δεν θα μπορούσα να μου δείτε μια ευκαιρία σαν αθλήτη για να μάθω να εργάζομαι σε... Έχουμε ένα ζήτημα λίγο με το συγγνώμη λίγο. Έχουμε ένα ζήτημα λίγο γιατί ακόμα δεν καταλάβατε, βγαίνει από ένα σχολικό δίκτυο, από ένα σχολείο το οποίο καταλαβαίνετε όλοι, έχετε ζήσει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα σχολεία. Και γι' αυτό και έχουμε αυτή την αλλίωση της φωνής, της ποιότητας, και γιατί έχουμε και κάποιες διακοπές. Θα βοηθήσω και πάλι λέγοντας ότι αν μπείτε στο ίστο Επάλκης Αριανής ή στη σελίδα του Νόησης, θα μπορέσετε στα σχέδια δράσης, πηγαίνοντας στα σχέδια δράσης, να δείτε τα σχέδια όλων των πιλωτικών σχολείων και πηγαίνοντας στην Κεσαριανή, στο Επάλκης Αριανής, στο πρώτο Επάλ, θα δείτε αυτό το βιντεάκι που μιλάνε οι μαθητές και εξηγεί ο καθένας ποιο ήταν ο τομέας του και ποιο ήταν το έργο το οποίο έκανε. Και εκεί είναι ανεβασμένα σύντομα βιντεάκια για όλα τα έργα των πιλωτικών σχολείων. Και πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο και είναι ωραίο να το κοιτάξετε στη σελίδα του Νόησης. Να συνεχίσουμε λίγο, έχει να μιλήσει και το άλλο το παιδί λίγο για το έργο, το οποίο και θα έχουμε λίγο την κατανόηση με τα προβλήματα δοσιακά τα οποία αντιμετωπίζει το σχολείο. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε. Συνεχίστε, παιδιά. Γεια σας. Εγώ είμαι ο Σακελάριου Νίκος. Ήμουν μαθητής χωρίς τάξη και ήμουν ο μόνος που μπήκα μέσα σε αυτό το project. Έμαθα από αυτό το project να συνεργάζομαι περισσότερο με συνομήλικους μου και να δουλεύουμε όλοι μαζί πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Με βοήθησε να καταλάβω τι θέλω να κάνω στο μέλλον και μου έδειξε πως το να δουλεύεις με μια ομάδα είναι πολύ καλύτερο από το να δουλεύεις μόνος σου. Και με βοήθησε να μάθω πολλά πράγματα σχετικά με τη μηχανολογία, πώς να δουλεύω πάνω σε ένα μηχανολογικό κομμάτι και διάφορα πράγματα. Εγώ ασχολήθηκα με το μηχανολογικό κομμάτι στο κάρ που φτιάξαμε και με το χρώμα του και το σχεδιασμό. Καθώς υπήρχαν και διάφορα άλλα παιδιά, τα οποία με βοήθησαν και να βγάλουμε αυτό το αποτέλεσμα. Να ευχαριστήσω και εγώ από τη πλευρά μου το ΕΠΑΛ και σας για την πάρα πολύ καλή προσπάθεια που κάνουν.